και φίλες του Άβολα Sport, είμαστε στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας, όπου ο Εθνικός και Πανιώνιος αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή του Εθνικού, τον Μπάρη Κωνσταντακόπουλο. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, πήρατε τον βαθμό της οπαλίας, ισοφαρίσατε στο τέλος. Είσαι ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας και από το τελικό αποτέλεσμα? Ναι, είμαι ευχαριστημένος από την αγωνιστικότητα και τη διάθεση που δείξαν τα παιδιά. Πιστεύω ότι ήταν ένα παιχνίδι μοιρασμένο και οι δύο ομάδες θα μπορούσαν να κερδίσουν. Έτσι όπως εξελίχθηκε βέβαια το παιχνίδι, μετά τον γκολ που φάγαμε στο 0-1, χωρίς βέβαια ο Πανιώνιος να έχει χάσει ευκαιρίες πριν, αναγκαστήκαμε να ρισκάρουμε και ευτυχώς καταφέραμε και σοφαρίσαμε σε 1-1 στο τέλος και πιστεύω ότι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Από εδώ και πέρα, coach. Εντάξει, εμείς αυτό που θέλουμε σε κάθε παιχνίδι πραγματικά είναι η νίκη. Θέλω να πιστεύω ότι από το επόμενο παιχνίδι θα δουλέψουμε. Θα έχουμε 15 μέρες τώρα μέσα στο Πάσχα να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Γιατί και εγώ τα παιδιά την περασμένη η Κυριακή ήρθα που έκανα στον πάγκο. Ούτε 6-7 μέρες είμαι μαζί τους. Να κάνουμε, να δείξουμε 2-3 πράγματα τα οποία να μπορούμε να τα περάσουμε λίγο πιο εύκολα και να, είμαστε, να έχουμε καλύτερη εικόνα και καλύτερα αποτελέσματα. Υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα? Όχι ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα. Αν εξαιρέσουμε τον Αυλονίτη, τον Βαγγέλη που επιστρέφει και αυτός, και τον Αγγελόπουλο που είχε κορονοϊό και θα επιστρέψει και αυτός λογικά μέσα στην εβδομάδα αυτή. Ποιο είναι το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του Πάρη Κωνσταντακόπουλου στους φιλάθλους του Εθνικού? Τι θα ήθελες, coach, να τους πεις? Ξέρω ότι οι φιλάθλοι του Εθνικού είναι σε εισαγωγικά στεναχωρημένοι, πικραμένοι που η ομάδα είναι σε αυτήν την κατηγορία. Αυτό που είπα και στις αρχές είναι ότι ο στόχος του Εθνικού πρέπει κάθε χρόνο, σε όποια κατηγορία και να είναι το πρωτάθλημα, εντάξει, εκτός από την Super League που είναι πολύ μεγάλη κατηγορία, που είναι εκεί και πιο μεγάλες ομάδες, πιο δυνατές οικονομικά. Σε όλες τις άλλες κατηγορίες, όπως πρέπει να ξεκινάει η χρονιά, πρέπει να είναι το πρωτάθλημα για τον Εθνικό. Και να ξέρουμε ότι τα παιδιά αυτά τα οποία είναι στην ομάδα αυτή τη στιγμή και εμείς σαν τεχνικό τίμα αλλά και η καινούργια διοίκηση θα δίνουμε το 101% να παίρνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε κάθε παιχνίδι. Ωραία. Είδες και τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Τι εικόνα έχει σχηματίσει για τον Όμιλο με βάση τα υπόλοιπα παιχνίδια που απομένουν για την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου και την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής? Δεν ξέρω πόσο πήγε η Λιούπολη με την Μαρκό Λιούπολη. Κέρδισε η Λιούπολη. Εντάξει, όσον αφορά την πρώτη θέση, θα είναι μια μάχη μεταξύ του Πανιωνίου και της Λιούπολης. Μέχρι τέλος έχουν μείνει λίγα παιχνίδια, 5 παιχνίδια νομίζω έχουν μείνει. Και για μας θα είναι κάθε παιχνίδι τελικό, θα είναι κάθε εβδομάδα, σαν να παίζουμε όπως και σήμερα τελικό. Ένα παιχνίδι, δηλαδή κάθε εβδομάδα θα βλέπουμε το παιχνίδι κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Όπως και με τις άλλες ομάδες είναι πολύ μικρές οι βαθμολογικές διαφορές, είμαστε πολύ κοντά όλοι. Όλοι κινδυνεύουμε και όλοι μπορούμε να σωθούμε. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά, γεια σας.